Ο Μπάρναρντ γεννήθηκε στο Τενεσί. Η οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή και ο Μπάρναρντ φοιτήσε στο σχολείο μόνο για 2 μήνες συνολικά, καθώς έπρεπε να εργαστεί. Έγινε βοηθός φωτογράφου σε ηλικία μόλις 9 ετών και εργάστηκε 17 έτη σε αυτή τη θέση. Το 1876 κατόρθωσε να αγοράσει με τις οικονομίες του ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο των 5 ιντσών και λίγο αργότερα αποφάσισε να διδαχθεί μαθηματικά. Το 1881 ανακάλυψε τον πρώτο του κομίτη και έκτοτε ξεκίνησε τη συστηματική παρακολούθηση του ουρανού για τον εντοπισμό κομητών. Έλαβε 5 φορές βραβείο για την ανακάλυψη κομίτη. Σε μεγαλύτερη ηλικία, ο Μπάρναρντ σπούδασε με υποτροφία μαθηματικά, φυσική και χημεία στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ. Αποφύτησε σε ηλικία 30 ετών. Εν τω μεταξύ, είχε ανακαλύψει άλλους 7 πλανήτες, τον τελευταίο του 1887. Τότε ξεκίνησε να εργάζεται στο παρατηρητήριο αστρονομίας στην Καλιφόρνια. Το 1892 έκανε παρατηρήσεις ενός καινοφανούς αστέρα και υπήρξε ο πρώτος που πρόσεξε τις εκπομπές αερίου, πράγμα που τον οδήγησε να υποθέσει ορθώς ότι επρόκειτο για μια αστρική έκρηξη. Την ίδια χρονιά ανακάλυψε τον 5ο δορυφόρο του πλανήτη Δία, ενώ οι 4 προηγούμενοι είχαν ανακαλυφθεί από το Γαλιλαίο το 1609. Την ίδια χρονιά έλαβε το χρυσό μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών. Το 1895 ο Μπάρναρντ έγινε καθηγητής αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο διοπτρικό τηλεσκόπιο του κόσμου, στο αστεροσκόπιο Γέρξ. Μεγάλο μέρος της έρευνάς του εκείνη την περίοδο βασιζόταν στη λήψη φωτογραφίων του γαλαξία. Μαζί με τον Max Wolf ανακάλυψε ότι ορισμένες σκοτεινές περιοχές σε αυτές ήταν στην πραγματικότητα ανεφελώματα αερίου και σκόνης που απέκρυπταν μακρινότερους αστέρες του γαλαξία που βρίσκονταν πίσω από αυτά. Ο αμυδρός αστέρας του Μπάρναρντ ονομάστηκε προς τιμή του, Edward Emerson Barnard, όταν αυτός ανακάλυψε το 1916 ότι είχε πολύ μεγάλη ιδία κίνηση. Μέχρι σήμερα παραμένει ο αστέρας με τη μεγαλύτερη γνωστή ιδία κίνηση ανάμεσα στα εκατομμύρια του νυχτερινού ουρανού και αποτελεί τον κοντινότερο στη Γη αστέρα μετά τον ήλιο και το τριπλό σύστημα του Αλφα Κενταύρου. Ο Μπάρναρντ υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους της αστροφωτογραφίας. Καταλογογράφησε μια σειρά σκοτεινών εφελωμάτων που είναι και σήμερα γνωστά από τον αριθμό τους σε αυτόν τον κατάλογο. Αρχίζουν με τον Μπάρναρντ 1 και τελειώνουν με τον Μπάρναρντ 366.